θα γνωστοποιεί ότι όσοι καταψήφισαν ή δεν μετήχαν στην ψηφοφορία διαγράφονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Όσοι καταψήφισαν ολοκληρωτικά. Ή απήχαν από την ψηφοφορία. Ακριβώς. Ολοκληρωτικά όσοι καταψήφισαν. Όσοι είπαν όχι σε όλα. Αυτό. Ενώ όσοι είπαν ναι και όχι. Θα το δούμε αυτό τι θα γίνει. Ναι. Τώρα με ενημέρωσαν ότι θα είναι άμεση. Για να πάμε στο Διονύση. Πασό, άμεση αποφάση του κ. Παπανδρέου. Σε λίγη ώρα επιβεβαιώνεται αυτό. Ο Γιώργος Παπανδρέου το είπε από το βήματο τη Βουλή. Όταν μίλησε, όποιο θα απέχει από την ψηφορία ή ψηφίσει αρνητικά, θα έχει άμεσε συνέπειε. Είναι αυτές που λέμε λοιπόν, που είπε ο κ. Βαγγέλης. Και τώρα να σας πω ότι έλεγε ο βουλευτής πριν από λίγη ώρα εδώ πώς θα γίνει η διαγραφή. Γιατί η κυρία Κατσέλη, για παράδειγμα, είχε διαγραφεί την πρώτη φορά. Όπως είχε και μέσα, τι έκανε, σαν να διαγραφεί το σχέδιο. Όχι, όχι, να σας πω πώς είχε γίνει ο διαχωρισμός. Η κυρία Κατσέλη διαγράφει, ενώ είχε ψηφίσει ναι επί της αρχής, όχι επί ενός άρθρου για τα εργασιακά. Και διαγράφει. Θα δούμε τώρα. Αν θα ισχύσει το ίδιο. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Πάμε για δύο περιπτώσεις. Αυτοί που είπαν όχι σε όλα και οι απόντες. Και αυτοί που δεν πήγανε. Διονύση, αυτό που μου είπαν εμένα τώρα, ένας από τους συνεργάτες του Παπανδρέου, είναι ότι αφορά. Ακούμε τον κύριο Πετσάλικο, παρακαλώ, τον πρόεδρο της Βουλής. Το επίσημο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα τη διεξ αυτή τη ψηφοφορία. Έχω την τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα τη διεξ αυτή τη ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν συνολικά 278 βουλευτές. Επί της αρχής, ναι, εψήφισαν 199 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 74 βουλευτές, παρόν εψήφισαν 5 βουλευτές. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία, με ευρύτατη πλειοψηφία. Επί του άρθρου 1, και εδώ εψήφισαν και οι υπόλοιποι άρθρα, 278 βουλευτές. Ναι, εψήφισαν 190 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 83 βουλευτές. Παρόν εψήφισαν 5 βουλευτές. Συνεπώς και το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Μεγαλύτερη πλειοψηφία. Επί του άρθρου 2, ναι, εψήφισαν 201 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 74 βουλευτές. Παρόν εψήφισαν 3 βουλευτές. Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό επίσης κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 3, ναι, εψήφισαν 199 βουλευτές, όχι εψήφισαν 74 βουλευτές, παρόν ψήφισαν 5 βουλευτές. Επί του άρθρου 4, ναι, εψήφισαν 202 βουλευτές, όχι εψήφισαν 74 βουλευτές και παρόν εψήφισαν 2 βουλευτές. Συνεπώς, και το άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και το άρθρο 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Ρωτάτε, το σώμα γίνεται δεκτό το αγροτελεύθερο άρθρο του νομοσχεδίου. Το αγροτελεύθερο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Συνεπώς το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία. Ρωτάτε, το σώμα γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολο. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΕΤΑΦΧΣΙΓΜΑ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Ελλάδος, του σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Τράπεζας Ελλάδος και άλλες επίγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας, έγινε δεκτό καταρχή, κατάρθρο και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το σώμα να εξοδοτήσει τον Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση των σύνολων των παραπάνω νομοσχεδίου. Η εξοδότηση παρεσχέθη. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, 278 συνολικά ψήφισαν 199 ναι επί της αρχής και 74 όχι, ενώ 5 ψήφισαν παρόν στο νομοσχέδιο αυτό. Λοιπόν, έχουμε πάλι το